αναφερθώ και στην περίφημη μεταρρύθμιση που έγινε φέτος και έχουμε τα 200 χρόνια. Άλλοι το λένε σαν γιορτή, σαν επέτειο, προφανώς θα λέγαμε επαιτειακά. Δεν είναι γιορτινό, δεν ήταν κάτι κακό και έγινε κάτι καλό ή καλύτερο, δεν τοποθετούμε έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι ίσως ήταν μια επιτακτική ανάγκη, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τους τρεις μεγάλους, τον Γρηγόριο, τον Χουρμούζιο και τον Χρύσανθο, που δεν είμαστε σε θέση εμείς να τους κρίνουμε και να τους σχολιάζουμε. Δεν μπορούμε. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η αξία τους ήταν αυτή που ήταν. Τώρα, αν είχαν παραλήψεις τυχόν, εμείς δεν το ξέρουμε. Εάν δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, ούτε καν να έχουμε υπόνοια για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ασέβεια να πω ότι έχω μία υπόνοια ότι οι τρεις μεγάλοι κάτι δεν έκαναν καλά. Αυτό το θεωρώ ασέβεια. Δεν μπορώ να το πω. Επειδή προέρχομαι και από το χώρο του Πατριαρχείου, είναι πάρα πολύ σκληρό για μένα και δεν θα το έλεγα ποτέ. Πιστεύω, όπως είπα, ότι ήταν ίσως επιτακτική ανάγκη ως προς την άποψη ότι διευκολύναμε τον κόσμο που ήθελε να μάθει βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, κάποια πράγματα μειώθηκαν, δεν υποστηρίζω ότι ήταν περιτά και έφυγαν, όχι. Δεν ξέρω το πνεύμα πώς έγινε. Βέβαια, εάν λάβεις υπόψη ότι έφτασαν στα χέρια μας μία νέα κατάσταση που βάσει αυτής κάποιος μπαίνει ευκολότερα στο νόημα της βυζαντινής μουσικής, δεν έχει πολλά. Έχει κάτι λιγότερο να ασχοληθεί. Από την προσωπική μου εμπειρία, όπως έχω δει τα πράγματα, δεν είμαι υπέρ ότι καταργήσαμε κάτι και φέραμε κάτι άλλο. Πιστεύω και θα ήμουν υπέρ ότι ελαφρύναμε λίγο την κατάσταση. Έφυγε, αν θέλετε, το πολύ βαρύ φορτίο και ήρθε κάτι πιο ανάλαφρο για να μπορεί ο καθένας να μάθει την βυζαντινή μουσική. Τώρα, καλήν κακώς δεν το σχολιάζω, βρεθήκανε κάποιες σχολές που είχαν αντίρρηση σε αυτό. Ακούσαμε σχόλια για τα πρόσωπα των τριών μεγάλων δασκάλων ότι ενδεχομένως κάτι δεν έκαναν καλά ή και που ξέρω εγώ ότι ποια γνώση είχε ο Χουρμούζιος μέχρι που έφτανε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά. Δεν μπορώ. Απλά οφείλω να σεβαστώ το γεγονός ότι έγινε αυτό που έγινε με απόφαση συνόδου και οφείλουμε πλέον να υπακούμε σε αυτό. Τώρα, αν είμαστε τόσο πολύ ένθερμοι και τόσο φανατικοί με αυτό που κάνουμε, ας υποστηρίξουμε κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν έχουμε μεταξύ μας παρεξήγηση και εχθρότητα και αντιπαλότητα. Δηλαδή, κάποιος που πρεσβεύει ότι δεν έπρεπε να γίνει, δεν θεωρείται εχθρός. Αυτό πιστεύει, αυτό νομίζει, αυτό πρεσβεύει και αυτό κάνει. Χωρίς να κατηγορεί τον άλλον γιατί το κάνει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Σέβομαι αυτόν που έχει άλλη άποψη και την υποστηρίζει. Εγώ αυτά έμαθα και κυρίως όμως, πρέπει να σεβαστούμε αυτό που έχει γίνει. Εάν τώρα αλλάξει κάτι και γίνει κάτι άλλο, θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι ναι κύριε, τώρα σέβομαι αυτό το νέο σύστημα και θα υπακούσω. Πάλι αυτό θα πω. Αυτή είναι η θέση μου. Στους παλιότερους αιώνες υπήρχε όχι μόνο αυτή η ποικιλία των συνθετών, των κορυφαίων, αλλά και ήταν πολύ πιο μακροσκελή όλα αυτά που ψέλναμε. Σας θυμίζω ότι στον 21ο αιώνα που είμαστε, μέχρι τώρα δηλαδή, δυστυχώς το μόνο που αλλοιώθηκε ήταν ο χρόνος στον κόσμο. Ο χρόνος. Και εν προκειμένου στην Εκκλησία, ο εκκλησιαστικός χρόνος. Και κυρίως έξω από το όρος. Τι θέλω να πω. Όλα αυτά τα μαθήματα που λέτε είναι πάρα πολύ όμορφα, αναγνωρισμένα, πάρα πολύ δύσκολα, διότι οι περισσότεροι, και εννοώ τουλάχιστον το 80-90% των ενδιαφερομένων,
δεν τα έχουν εμπεδώσει, δεν έχουν ασχοληθεί, δεν τα γνωρίζουν. Έχουν περιοριστεί στον Ιωάννη, στον Πέτρο και εκεί έχουμε μείνει. Τα πίσω όμως, ευτυχώς, κάνω μια παρένθεση τώρα, ευτυχώς βρεθήκαν οι πατέρες του όρους και τα πιάσανε πάρα πολύ γερά, πάρα πολύ γερά και τα συντηρούν μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα του όρους προς εμάς τους νεοτεριστές που είμαστε εκτός του όρους. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, μην το ξεχνάμε. Εμείς δεν κάναμε αυτή την υπέρβαση να ασχοληθούμε με αυτά τα μαθήματα που ασχοληθήκαν οι πατέρες. Βέβαια θα πείτε, στην Αθήνα δεν υπάρχει και χρόνος για αυτά, ούτε η Εκκλησία μας το επιτρέπει, βιάζει ο χρόνος, άρα και να τα μάθεις πού θα τα ψάλεις. Βέβαια, σίγουρα είναι τεράστιο λάθος, έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά τα κείμενα και όχι ας πούμε μόνο όταν ερχόμαστε στο όρος να κοιτάμε με ανοιχτό το στόμα πώς αποδίδουν οι πατέρες όλα αυτά τα μαθήματα και εμείς δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε ικανοί να τα αποδώσουμε αυτά. Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Και συγχαίρω το όρος, τους πατέρες όλους, κυρίως τους βατοπαδινούς που έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους για την προσπάθεια αυτή που έχουν καταβάλει και κρατάνε ζωντανά όλη αυτή την κατάσταση, την παράδοση. Εμείς στην Αθήνα κρατάμε την παράδοση της πόλης, εδώ όμως το όρος κρατάνε την πραγματική παράδοση. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι πατέρες, ποιος θα έψαινε σήμερα το Φιλανθίδη, τον Πέτρο τον Εφέσιο, Κοσμά Εκμαδίτων, ποιος θα τους έψαινε αυτούς τους ανθρώπους, Παπα-Νικολάου, ποιος, κανείς. Άρα αυτό οφείλεται στο όρος και οφείλουμε λοιπόν μεγάλο σεβασμό στο όρος τους πατέρες και να είμαστε προσοχή απέναντί τους. Ως προς την ερώτηση που πώς σε αυτούς τους αιώνες είχαμε όλο αυτό το πλούτο, αυτούς τους δασκάλους τους μεγάλους, τον Χουρμούζιο, τον Ιάκωβο, όλους αυτούς που, τον Περεκέτη που συνέχεια γεννούσανε, έτσι, γεννούσανε. Και κακά τα ψέματα, σήμερα ό,τι κάναμε ή ό,τι έκαναν είναι πάνω στη βάση αυτών που έγραψαν. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι καταρχήν εκεί οφείλεται, ο τόπος είναι ευλογημένος. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήσανται Άγιοι και πραγματικά γεννημένοι για αυτό το πράγμα. Και πιστεύω γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους έδωσε πλούσια τα χαρίσματα. Και έγινε αυτό που έγινε. Αυτό πιστεύω εγώ. Και βέβαια πέρα από εκεί έχουμε ιερά υποχρέωση να το κρατήσουμε αυτό όσο μπορούμε, να μην σβήσει και να μην φύγει.